κουβαλώντας τους ώμους τους το βάρος μιας τιτάνιας μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων που δόθηκε από την Πάρνηθα έως τον Έβρο, επέστρεψαν χθες το βράδυ στο Ηράκλειο οι πυροσβέστες από την Κρήτη που συμμετείχαν στην έκτακτη αποστολή δυνάμεων στα μέτωπα της φωτιάς, τα οποία δοκίμασαν τις αντοχές του πυροσβεστικού σώματος. Σίγουρα ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Ήταν μεγάλη εμπειρία πυροσβεστικά για μας, για όλο το προσωπικό. Και ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μας από πολλές απόψεις. Κοπιαστική κάθε μέρα, κάθε βάρδια. Ναι, αλλαζόταν τα πληρώματα, υπήρχε αλλαγή στα πληρώματα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να δίνουν τα μέγιστα, γιατί οι απαιτήσεις ήταν πάρα πολύ, ήταν πολύ μεγάλες. Οι περισσότεροι δήλωσαν και εθελοντικά ότι ήθελαν σωστά και να πάνε και να παραμείνουν στα μέτωπα. Σωστά, σωστά, και αυτό δείχνει το μεγαλείο του Έλληνα πυροσβέστη που στις δύσκολες στιγμές κοιτάζει, βάζει μπροστά, δεν σκέφτεται την κούραση, σκέφτεται την προσφορά και στο περιβάλλον και στον άνθρωπό μας. 51 από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στα μέτωπα της φωτιάς από την Πάρνηθα έως τη Βιωτία και από την Άνδρο μέχρι τον Έβρο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη και πλέον καταστροφική πυρκαγιά των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, επέστρεψαν με ειδική πτήση από την Αλεξανδρούπολη στο Ηράκλειο. Από την Πάρνηθα μεταβήκαμε στη συνέχεια στον Έβρο όλες αυτές τις μέρες και δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και στην Αθήνα και στον Έβρο. Ο επικεφαλής της Κρητικής Αποστολής και διοικητής των δασοκομάντων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, αντιπύραρχος Μανώλης Ροβιθάκης, κάνει λόγο για μια πολύτιμη εμπειρία που αποκόμισαν όλοι οι πυροσβέστες, οι οποίοι δοκιμάστηκαν σε επιχειρησιακό επίπεδο σε θέματα συντονισμού και συνεργασίας με Έλληνες και ξένους πυροσβέστες. Ήταν μια πρωτόγνωρη συνθήκη, άσχημη για τους κατοίκους και για όλους που την παρακολουθήσαμε. Εμείς συμμετείχαμε ενεργά, μια μεγάλη δύναμη από την Κρήτη, με 8 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, με διπλά πληρώματα που γινόταν αλλαγές. Νωρίτερα το πρωί και πάλι με ειδική πτήση από την πολιτική προστασία αναχώρησαν από το Ηράκλειο οι άριθμοι πυροσβέστες που αντικατέστησαν τους συναδέλφους τους, καθώς τα πύρινα μέτωπα παραμένουν ενεργά στο δάσος της Δαδιάς. Πολλοί κόσμος μας αγκάλιαζε για την προσφορά που κάναμε εκεί. Και τους ευχαριστούμε και εμείς, διότι σε αυτές τις συνθήκες θέλουμε και εμείς την υποστήριξή μας και όλο αυτό ήταν ωραίο.